Μεγαλειώδες ήταν το σημερινό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με δεκάδες χιλιάδες συμμετοχές στην Αθήνα αλλά και άλλες πόλεις της χώρας. Ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης προχώρησε σε παροχή εξηγήσεων για το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια την ώρα που η εκπαιδευτική κοινότητα το απορρίπτει σιλίδιν καταγγέλλοντας παράκαμψη του άρθρου 16. Πεισμωμένοι από τη σκλήρινση της τάσης της κυβέρνησης απέναντί τους, φοιτητές και φοιτήτριες από όλη τη χώρα, μαζί με πλήθος καθηγητών, εργαζόμενων και μαθητών, συμμετείχαν στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο της Αθήνας κατά της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων την 5η εβδομάδα των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Περισσότερες από 20.000 κόσμου έδωσαν έτσι μια πρώτη απάντηση στη χθεσινή παρουσίαση του νομοσχεδίου από τον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερακάκη, διαδηλώνοντας κατά της περαιτέρω συρρήκνωσης της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης και της παράκαμψης του άρθρου 16 του Συντάγματος. Ξεγνωρίζουμε ότι δεν θα υπάρχει καμία ισονομία. Γνωρίζουμε ότι η μόνη ισονομία που θα υπάρχει είναι μεταξύ αυτών που μπορεί η τσέπη τους να αντέξει για να πάνε στα ιδιωτικά. Είμαστε εδώ πέρα και όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλίας να δώσουμε ένα μαχητικό. Δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση που σήμερα θέλει να φέρει το νομοσχέδιο αυτό για διαβούλευση που θα τσακίσει σπουδές μας, που θα τσακίσει τα πτυχία μας. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ χιλιάδες μαθητές να υποδεχτούμε τους χιλιάδες φοιτητές που έρχονται σήμερα από όλη την Ελλάδα να διαδηλώσουμε όλοι μαζί εδώ πέρα. Τους δηλώνουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο που υποβαθμίζει κι άλλο την παιδεία μας, κάνει ακόμα πιο ταξικό, μας βάζει ακόμα πιο πολλούς ταξικούς φραγμούς στο να μπούμε σε ένα πανεπιστήμιο, γιατί ένα παιδί το οποίο θα γράψει 10.000 μόρια και δεν έχει λεφτά, δεν θα μπορεί να περάσει πουθενά, ενώ ένα παιδί που δεν θα γράψει 8 και 9.000 μόρια και έχει 120 χιλιάρικα θα μπορεί να αγοράσει ένα πτυχίο. Οι φοιτητές και οι φοιτήτρες από τη Θεσσαλονίκη, μετά τις αποφάσεις των γενικών μας συνελεύσεων, βρισκόμαστε σήμερα εδώ και ενώνουμε τις φωνές μας με όλους τους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, που όλο το προηγούμενο διάστημα το κάναμε αυτό σε συντονισμένη δράση, ο καθένας από την πόλη του. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να βρισκόμαστε όλοι εδώ πέρα μαζί για να δείξουμε ξανά ότι το νομοσχέδιο αυτό το απορρίπτουμε. Για την ίδια ημέρα, σε στάσεις εργασίας προχώρησαν η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ σε 24ωρη απεργία προχώρησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού. Μάλιστα, 8 σύλλογοι διδακτικού ερευνητικού προσωπικού κατήγγειλαν την αστυνομική βία και την παραβίαση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Πλήθος κόσμου συμμετείχε και στην κινητοποίηση της Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας. Την ίδια ώρα, σε εξηγήσεις και παροχή εγγυήσεων για τον τρόπο λειτουργίας των λεγόμενων από την κυβέρνηση μη κρατικών πανεπιστημίων, επιδίδεται ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης μία ημέρα μετά την παρουσίαση του νομοσχεδίου. Κάποιος ο οποίος μέσω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, όπως έχει προκύψει στο δημόσιο σύστημα, στις Πανελλήνιες, δεν μπορεί να μπει στα τμήματα του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου, ουσιαστικά να μην μπορεί να μπει και στα μη κρατικά. Τους πάντες να δουν τα κριτήρια τα οποία υπάρχουν στον νόμο, είναι τα αυστηρότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι οι φοιτητικές κινητοποιήσεις συμπληρώνουν εσίως 1,5 μήνα, στο Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν να τις υποβαθμίζουν, θεωρώντας τις διαμαρτυρίες άνευ περιεχομένου. Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών έχει άλλες αγωνίες, όχι ποιος θα κρατάει ένα πανό, αλλά πώς θα πάρουν το πτυχίο τους, πώς θα βρουν την καλύτερη δυνατή δουλειά, πώς θα σπουδάσουν σε καλύτερα πανεπιστήμια. Και αυτές προσπαθεί να λύσει, αυτές τις εκκρεμότητες που προσπαθεί να λύσει η κυβέρνηση και με αυτό το νομοσχέδιο. Να σας πω ότι είναι 40.000 οι Έλληνες φοιτητές που θα ήταν στο εξωτερικό. Δηλαδή, μιλήσατε για αριθμούς, είναι περισσότεροι από ότι σε απόλυτο αριθμό είναι της Ισπανίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάτι λέει αυτός ο αριθμός. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας συναντά και τις στεναρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να βάζει στο στόχαστρο και τα όσα είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, αμφισβητώντας τα λεγόμενά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι αντίθετο στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Οι λόγοι είναι πολλοί και έχουν αναλυθεί πολλές φορές. Η παρουσίαση του επικείμενου νομοσχεδίου από τον αρμόδιο Υπουργό Κυριάκο Πιερακάκη μας επιβεβαιώνει. Σφοδρά πειρά εξαπολύει το ΚΚΕ που δηλώνει δυναμικά παρόν στις κινητοποιήσεις. Αυτός ο αγώνας είναι δίκαιος και θα πρέπει να νικήσει. Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να φέρει το νομοσχέδιο στη Βουλή. Έντονη είναι πάντως η αντιπαράθεση και στους κύκλους της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το πρώτο είναι ότι η πορεία σημερινή ήταν εντυπωσιακή. Δηλαδή, εγώ έχω να δω τέτοιο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από το 2007, όταν τότε πάλι επιχειρήθηκε να θεωρήσει το άρθρο 16 και απέτυχε.
Το βράδυ της Τετάρτης, φοιτητές βρέθηκαν μπροστά στη Βουλή, ανήρτησαν πανό που έγραφε «Θα βουλιάξει η Αθήνα» και άναψαν καπνογόνα με την αστυνομία να προχωρά στην προσαγωγή τους, αφήνοντάς τους αργότερα ελεύθερους. Πριν την έναρξη της πορείας, σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια μεταξύ φοιτητών στην Κεφαλίτης που έληξαν λίγο αργότερα με τον τραυματισμό κάποιων εκ των εμπλεκομένων. Ενώ και μετά την ολοκλήρωση του μαζικού συλλαλητηρίου, στο κέντρο της Αθήνας ξέσπασαν επεισόδια με ρήψεις μολότοφ από ομάδα ατόμων και απάντηση των ΜΑΤ με χημικά και προσαγωγές. Το νέο Πανελλαδικό Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων αποφασίζει για τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.